Γεια σας. Είμαστε η τρίτη τάξη του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου Ρόδου και χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA2. Το συγκλονιστικό αυτό ευρωπαϊκό ταξίδι ξεκίνησε με τη γνωριμία της Ευρώπης μέσα από τα παραμύθια, τα αστέρια της Ευρώπης. Νιώσαμε μέλη μιας μεγαλύτερης σχολικής κοινότητας της Ευρωπαϊκής, όταν ως Ευρωπαίοι μαθητές συμμετείχαμε στη δημιουργία λογότυπου. Βάλαμε τα δυνατά μας γιατί θέλαμε να νικήσουμε. Το λογότυπο που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει το σχολείο ήταν δημιουργία του συμμαθητή μας, του Κανέλου Χριστόπουλου. Η αγωνία μας μεγάλωσε όταν αντικρίσαμε τις κάλπες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες και των τρίων χωρών ψήφισαν και να επιλέγει το καλύτερο λογότυπο. Κέρδισε το λογότυπο της Τουρκίας και της αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς πήραμε τη δεύτερη θέση και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Στη συνέχεια γνωρίσαμε εκπαιδευτικούς και από τις τρεις χώρες, όλοι και όλες ευγενικοί και χαμογελαστοί. Μας έφεραν τώρα από τις χώρες τους και δημιουργίες των μαθητών τους. Αλλά και εμείς ως φιλοξενοί Έλληνες και Ελληνίδες τους γνωρίσαμε γύψινα καδράκια που με τόση χαρά κατασκευάσαμε. Μέσα από μια όμορφη αναζήτηση ανακαλύψαμε παιχνίδια που τους δώσαμε μορφή στην αυλή του σχολείου μας. Ονομασία παιχνιδιού, αλητές, τάλια, αριθμός παιχτών, 2 και πάνω, υλικά, τάλια, ξύλο μήκος 80 πόντων, διάμετρος μικρότερο από το σκουπόξυλο. Μπύλη, ξύλο, μήκος 20 πόντων, ίδιες διαμέτρου. Εκτέλεση κανένας παιχνιδιού με την κοινωνία. Σχεδιάζουμε ένα τρίγωνο με πλευρές 40x50 σε μικρό αποστασία.
σε μικρή απόσταση στερεώνουμε το πύλι πάνω σε δύο μεγάλες πέτρες. Ο πρώτος παίκτης με το ένα πόδι στη βάση χτυπάει με την δάλια το πύλι και το πετάει μακριά. Εάν ο αντίπαλος πιάσει το πύλι στον αέρα, παίρνει τη θέση του πρώτου. Ο πρώτος παίκτης κάνει όλους τους προηγούμενους πόντους που είχε. Εάν ο αντίπαλος δεν το πιάσει στον αέρα, τότε προσπαθεί να το ρίξει μέσα στο τρίγωνο ή να ακουμπήσει τις γραμμές του. Στην προσπάθειά του αυτή, ο πρώτος παίκτης προσπαθεί με την δάλια να αποτρέψει να πέσει το πύλι μέσα στο τρίγωνο. Εάν ο αντίπαλος τα καταφέρνει, παίρνει 100 πόντους. Και οι συμπαίκτες αλλάζουν μεταξύ τους. Τοποθετούμε από δύο αμύγδαλα, 2×4 ίσον 8 συνολικά. Το κάθε παιδί ρίχνει ένα βόλο με σκοπό να χτυπήσει τα αμύγδαλα. Όσο σημαδεύει σωστά, συνεχίζει να παίζει. Αν χάσει, ακολουθεί ο επόμενος. Νικητής είναι εκείνος που έχει μαζέψει τα περισσότερα αμύγδαλα. Yeah. Έλα, πάμε! Πιο δυνατά, Ρέινα! Ελεονόρα, τα αμύγδαλα. Ναι, να ξεκινήσεις. Μην το κάνεις με τόση δύναμη. Κάνω με πολύ δύναμη. Thank you.
ονομασία παιχνιδιού σβούρα. Αριθμός παικτών 2 ή 3. Υλικά σβούρας. Με την κοινωνία σχεδιάζουμε έναν κύκλο και στο κέντρο του βάζουμε όσες σβούρες χωράει. Καθόμαστε έξω από τον κύκλο κρατώντας μια σβούρα στο χέρι, η οποία είναι δεμένη με ένα σκηνή από τη μία κοιτά το πάνω, ώστε να γυρνάει πάνω-πάνω, ώστε να γυρνάει γύρω-γύρω πιο εύκολα. Προσπαθούμε να την πετύσουμε στο κέντρο του κύκλου και να διώξουμε όλες τις υπόλοιπες έξω από τον κύκλο. Οι σβούρες που βγάζουμε έξω από τον κύκλο γίνονται δικές μας. Σταμάτησε! Έχει ένα γλυκό. Τι να κάνω εγώ να πω το στόχο. Τώρα έχεις πολλά καλύτερα. Έριξες μία. Έλα, επιστρέφω. Στο κέντρο θα στοχεύετε. Πάμε, Άννα. Ονομασία παιχνιδιού μακριά γαϊδούρα. Αριθμός παικτών 2 ομάδες 5 ή 6 παίκτες. Εκτέλεση κανόνες παιχνιδιού. Η πρώτη ομάδα κάθεται σχεδόν κάτω και τα παιδιά της άλλης ομάδας πηδούν ένα-ένα στην πλάτη των παιδιών της πρώτης ομάδας. Αν η πρώτη ομάδα δεν πέσει κάτω, τότε κερδίζει. Αν πέσει κάτω, κερδίζει η δεύτερη ομάδα. Α,